φλόγες τυλίχθηκε το ελληνικό νοσοκομείο του Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να εκενωθεί. Ήδη 104 ασθενείς και ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 2:20 το μεσημέρι. Όπως μεταδίδεται από μέσα μαζικής ενημέρωσης, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πρόβλημα που εκδηλώθηκε στο σύστημα ηλεκτροδότησης του νοσοκομείου. Όπως ανακοινώθηκε, η φωτιά ξεκίνησε από το τμήμα φροντίδας ηλικιωμένων και επεκτάθηκε σε ορόφους του πολυόροφου κτηρίου. Ωστόσο, λίγο μετά τις 2, το CNN Turk μετέδωσε επικαλούμενο πυροσβέστες πως τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν θύματα. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται. Σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, η φωτιά εκδηλώθηκε στη σκεπή του νοσοκομείου και επεκτάθηκε γρήγορα στην εξωτερική επένδυση του κτηρίου. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με το που έγινε αντιληπτή η πυρκαγιά, επιχειρήθηκε η εκένωσή του με τους ασθενείς να μεταφέρονται στα χέρια προκειμένου να απομακρυνθούν από τις φλόγες είτε σε αναπηρικά καροτσάκια είτε στις αγκαλιές των πυροσβεστών. Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν στα γύρω νοσοκομεία. Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Αλή Γερλίκαγια, βρέθηκε στο χώρο του νοσοκομείου. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή απώλειες ζωής. Δεν γνωρίζουμε τα αίτια της πυρκαγιάς, δήλωσε, προσθέτοντας ότι αναμένει από την πυροσβεστική να διαπιστώσει πώς προέκυψε. Όπως διευκρίνησε, στο νοσοκομείο φιλοξενούνταν 62 ηλικιωμένοι και 42 εσωτερικοί ασθενείς, ενώ δεσμεύτηκε για την ανακαίνιση του κτηρίου. Επιτόπου μετέβει ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Όπως δήλωσε, υπάρχει αναφορά ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη στέγη στο βόρειο τμήμα. Το γεγονός ότι ήταν παλιά ξύλα επιτάχυνε την πυρκαγιά στο τμήμα της στέγης, πρόσθεσε. Ο Μάμογλου διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από τον καπνό. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Η οροφή του νοσοκομείου, όπως φαίνεται και στις εικόνες και στα πλάνα, έχει καταστραφεί. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι στη σκεπή του νοσοκομείου, ενώ η οροφή παραδόθηκε στις φλόγες και το κτίριο γέμισε καπνό. Το ελληνικό νοσοκομείο στο Βαλουκλή, το οποίο εξυπηρετεί την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, ιδρύθηκε το 1753.